τα πάντα έχουν όλα. Πάντως άμα ψάχνεις δουλειά, εγώ και για κάποιον φίλο που ψάχνει δουλειά μπορούμε να το βοηθήσουμε. Αυτή εδώ η εκπομπή επιτελεί και κοινωνικό έργο. Δύσκολες εποχές ζούμε και προσπαθούμε να φέρουμε. Αυτό που βλέπω μπροστά μου θα διαβάσει. Επειδή μου είναι αγγελία, έχει καταγραφεί στα μέσα. Κλαίω, τα παγκόσμια. Κλαίω. Θέλω να το ακούσω, θέλω να το ακούσω. Δεν ξέρω, εγώ διαβάζω ένα δημοσίευμα εδώ σε έγκριτη ιστοσελίδα που λέει ο ράπερ Waka Flocka Flame. Ωραίο όνομα έτσι για πολύ. Waka Flocka Flame. Waka Flocka Flame. Ωραίο, θα ήθελα και εγώ δυνατός, να το ήθελα. Δυνατός, αναζητεί υπάλληλο για να του τρίφει μπάφους. Έτσι λέει το δημοσίευμα. Είναι ένα επάγγελμα, δεν είναι δουλειά, δεν είναι ντροπή, αν μη τι άλλο. Και ο συγκεκριμένος τύπος. Ναι, ωραίος δεν είναι, εντάξει, το βλέπεις εδώ πέρα. Το περασμένο Σεπτέμβριο, Waka Flocka Flame. Αρέσει το όνομα, τέλεια. Μόνο από το όνομα μπορείς να συμπεραίνεις πολλά πράγματα. Ανακοίνωσε μέσα από το λογαριασμό του στο Instagram ότι έψαχνε να προσλάβει έναν ειδήμονα. Γιατί όχι τώρα. Αυτό είναι. Όχι αρπακόλα. Είναι πα σε μια δουλειά και σου ζητάνε ήδη προϋπηρεσία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα τη σύγχρονη εποχή. Δεν μπορεί να το στρίψει 100.000. Και πώ θα το αποδείξει αυτό, μου λε. Δηλαδή θα μου πει με τον τρόπο σου, με την τεχνική σου. Θα σε βάλει, θα το καταλάβει. Σε εκεί, κάνει ναι. Κάποια πρόμο. Ναι, μήπω πρέπει να φέρει βιογραφικά, να φέρει πτυχία, να φέρει επιδόσει, ρεκόρ, οτιδήποτε. Έναν ειδήμονα λοιπόν αναζητεί στο στρίψιμο μπάφων για εργασία πλήρου απασχόληση, παρακαλώ. Έτσι. Σίγουρα δεν περίμενε ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα έφταναν τις 60.000. Εντάξει, λογικό είναι. Λίγες τις βρίσκω. Δεν σπουδάζεις τίποτα, σπουδάζεις μόνο μαθαίνεις πώς να στρίβεις μπάφους. Και να παίζεις προ, αν μη τι άλλο, αυτό θα πρέπει να πηγαίνει ταυτόσιμο. Ναι, δεν λέει κάτι για το προ. Δεν λέει, μάλλον δεν το έχουν παίξει και στην Αμερική. Ο Waka Flocka Flame. Ένας λόγος της μεγάλης ανταπόκρισης του κόσμου για την πολυπόθητη θέση του Weed Assistant. Υπάρχει κατοχύρωση εδώ, υπάρχει. Έχει ανοίξει η θέση του επαγγελματός. Είναι σίγουρα και το γεγονός ότι ο μισθός του τυχαίρου που θα την κέρδιζε δεν μάθαμε ακόμα. Δεν έχουμε ρεπορτάζ. Ενδεχομένως να γίνονται ακόμη αιτήσεις. Δεν ξέρω αν κάποιος. Οπότε δεν νομίζω να κάνει κάποιος τέτοια απεχθέστατα πράγματα. Θα ανέρχεται στα 50.000 δολάρια ετησίως.